φέτος, αφού δια πολλών βασανίστηκα τι να πάρουμε σαν θέμα, και επειδή έχουμε την αρχή, όπως έχετε ήδη αντιληφθεί, να χρησιμοποιούμε παραλλήλως την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη, και ενώ διατηρούμε την Καινή Διαθήκη επάνω στον Άγιο Κύριο, και είναι φέτος απροβλέπτως η πέμπτη χρονιά που αναφερόμεθα εις τον Ευαγγελιστή Λουκά, ειδικότερα, γενικότερα δε ως προς τα πάθη και την Ανάσταση, εις τους τέσσερις Ευαγγελιστάς, και έτσι, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε μία σειρά θεμάτων Καινής Διαθήκης, και ίσως φέτος φτάνουμε στο αποκορύφημα που είναι τα πάθη και η Ανάσταση. Παραλλήλως εδώ έχουμε ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτή τη σειρά την έχουμε μεταφράσει τώρα μερικά χρόνια, όπως έχετε παρατηρήσει. Γι' αυτό και φέτος πάλι θα κάνουμε ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, ώστε να έχουμε μία παράλληλη γνώση. Το βιβλίο που θα κάνουμε θα είναι το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, η Γένεση. Το βιβλίο αυτό το είχαμε κάποτε αρχίσει επάνω στον Άγιο Αχίλιο πριν από 4-5 χρόνια, όχι συγκεκριμένα, ναι, είναι το 70, θα σας πω το 70 είναι. Πρώτη που έρχεται το μοναστήρι, γιατί θυμάμαι που είχα πολλές δουλειές και δεν μπορούσα να ετοιμαστώ. Αλλά είχα παλιά αποθήκη και αυτή με έσωσε. Ναι, 70 ήταν, λέγοντας το 70. Και είχαμε κάνει τα τρία πρώτα κεφάλαια τότε, περί χριστιανικής κοσμολογίας και χριστιανικής ανθρωπολογίας. Όλη τη χρονιά την καταναλώσαμε στα τρία αυτά κεφάλαια και αφήσαμε το υπόλοιπο βιβλίο, τόσο διότι τελείωσε η χρονιά, όσο και διότι δεν θέλαμε να κάνουμε παρακάτω. Μου δόθηκε όμως η ευκαιρία να κάνω ένα γεμάτο χρόνο όλο το βιβλίο της Γενέσεως, ολόκληρο, στο Στόβιο. Φυσικά εκεί απλός κόσμος είναι, και παίρναμε μία περικοπή που κάναμε μία ανάλυση και πρακτική και θεολογική στα μέτρα όμως των δυνατοτήτων του ακροατηρίου μας. Τώρα 15-20 γυναίκες εκεί, απλές γυναίκες, χωριάτισες, δεν θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερα πράγματα, παρόλο που είπαμε αρκετά σημαντικά. Τότε που έκανα το βιβλίο αυτό, μου γεννήθηκε πολύ μεγάλη επιθυμία, πολύ μεγάλη, κάποτε να το κάναμε και εμείς εδώ. Και έτσι τελικά έκλεινε η καρδιά μου, αισθάνθηκα την εσωτερική πληροφορία να πάρουμε το βιβλίο της Γενέσεως. Αυτό λοιπόν θα είναι, και φυσικά όχι από το πρώτο κεφάλαιο, αλλά από το τέταρτο κεφάλαιο. Διότι αφού κάναμε τα τρία πρώτα κεφάλαια, τώρα θα πιάσουμε από το τέταρτο κεφάλαιο. Το βιβλίο αυτό, κάνοντας μια μικρή εισαγωγή, είναι το αρχαιότερο βιβλίο. Το έχει γράψει ο Μωυσής κάπου τον 15ο αιώνα π.Χ. και συνεπώς είναι το αρχαιότερο βιβλίο. Και στον αρχαιότερο που είναι, έχει δεχθεί την φοβερότερα επίθεση από όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Και τούτο διότι αναφέρεται σε πάρα πολύ μεγάλα θέματα. Αναφέρεται στη δημιουργία του κόσμου, που προσευλήθη το θέμα της δημιουργίας του κόσμου σε σχέση με τις μυθολογίες των άλλων λαών, η ανθρωπολογία ομοίως, δηλαδή η δημιουργία του ανθρώπου, που αναφέρεται ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο, ενώ αυτό προσκούει, ας το πούμε, σε δεδομένα της συγχρόνου επιστήμης, και έτσι είχε να παλέψει η Αγία Γραφή με δεδομένα της συγχρόνου επιστήμης, τόσο προς την κοσμολογία όσο και την ανθρωπολογία. Διάφορες θεωρίες του Λαπλάς ως προς την κοσμολογία,
του. Ως προς την ανθρωπολογία του Δαρβίνου, του. Τόσα και τόσα. Και είχε να παλέψει το βιβλίο αυτό με όλες αυτές τις αμαφιόμενες θεωρίες. Αλλά μετά είναι όμως και άλλα πράγματα. Το βιβλίο αυτό περιέχει και την ιστορία του, της γενέσεως του Ισραήλ, οπότε και αυτό δημιούργησε στους κριτικούς πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή ήθελε να δημιουργήσουν προβλήματα, και έτσι, όπως σας είπα, το βιβλίο τούτο δέχτηκε πάρα πολλά πειρά. Αλλά ό,τι δέχεται πολλά πειρά είναι εκείνο φαίνεται που έχει αξία. Δεν είναι καθόλου υπερβολή, και θα το δείτε αυτό, ότι το βιβλίο της Γενέσεως είναι το υπόβαθρο της σωτηρίας μας. Διότι είναι το βιβλίο εκείνο το οποίο περιγράφει ότι πέθαμε. Και τα βιβλία μετά τη Καινή Διαθήκη, συγκεκριμένα η έλευση του Χριστού στον κόσμο, δεν θα ήταν δυνατόν να έχει νόημα εάν έλειπε το βιβλίο της Γενέσεως. Διότι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης φωτίζονται από το βιβλίο της Γενέσεως. Διότι ο Χριστός γιατί ήρθε στον κόσμο? Ήλθε να ανορθώσει τον πεσμένο άνθρωπο, να πατήσει το θάνατο, να νικήσει την αμαρτία και να επαναφέρει εις το αρχείον κάλος την εικόνα του Θεού. Αυτά όμως είναι ακατανόητα εάν δεν έχουμε το βιβλίο της Γενέσεως. Διότι εάν υποτεθεί ότι ο άνθρωπος δεν έπεσε, λέμε ήρθε ο Χριστός να σηκώσει τον άνθρωπο. Αλλά αν ήρθε να τον σηκώσει, σημαίνει ότι είναι πεσμένος. Αλλά πεσμένος ότι είναι ο άνθρωπος, μας το λέει το βιβλίο της Γενέσεως. Εάν δεν έχω το βιβλίο της Γενέσεως, τι έννοια έχει ο ερχομός του Χριστού στον κόσμο? Δεν έχει έννοια. Διότι τι θα εσήκονται? Κάτι που δεν είναι πεσμένο, τι είναι πεσμένο? Δεν έχει έννοια. Ακόμα χαίρομαι ότι η αμαρτία ξεκίνησε με τους πρωτοπλάστους. Ποια είναι η έννοια της αμαρτίας? Δεν μπορούμε να συλλάβουμε την έννοια της αμαρτίας, διότι η αμαρτία συμποσούται σε την αμαρτία των πρωτοπλάστων, την αποστασία. Αυτή είναι η αμαρτία του ανθρώπου, η αποστασία. Όλα τα άλλα είναι η απώλεια της αρχικής αμαρτίας. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να καταλάβουμε τι θα πει ότι ο Χριστός είναι λυτρωτής της αμαρτίας, λυτρωτής από την αμαρτία, εάν δεν ξέρουμε την ουσία του προπατορικού αμαρτήματος. Να συλλάβετε, αγαπητοί μου, να συλλάβετε ότι οι Εβραίοι, επειδή δεν δέχτηκαν τον Χριστό, διάβαζα τελευταία ένα άρθρο σε ένα εβραϊκό περιοδικό, επίσημο εβραϊκό περιοδικό, ελληνικά γραμμένο φυσικά στην Ελλάδα και δόμενο, στο οποίο αναφέρεται ότι ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από σωτηρία από την αμαρτία. Ο Ισραήλ μόνο θέλει λύτρωση εθνική, όχι αμαρτία, λύτρωση. Γι' αυτό, επειδή ο Χριστός ήρθε ως λυτρωτής μόνον της αμαρτίας, τον αποδοκίμασε. Το συλλαμβάνετε αυτό? Οι Εβραίοι μέχρι σήμερα ακόμη δεν συνέλαβαν ότι η λύτρωση είναι πνευματική, γι' αυτό και μένουν στην αποστασία. Δηλαδή, για να καταλάβετε την αξία του βιβλίου της Γενέσεως και της Καινής Διαθήκης, τι σύνδεσμος υπάρχει ανάμεσα σε αυτά τα δύο? Είναι ο άξονας. Είναι ο άξονας πραγματικά. Κοιτάτε καλά του μπροστά. Λοιπόν, η έννοια της αποκαταστάσεως του αρχαίου κάλους της εν ημίν εικόνας. Πρώτα, αν ερωτήσετε τι είναι ο άνθρωπος, θα μένει πάντα ένα μυστήριο ο άνθρωπος, εάν δεν έρθει ο λόγος του Θεού να μας το αποκαλύψει. Μας το αποκαλύπτει η γένεση, ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα δική του και καθομοίωση. Αν μου πείτε ότι και άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρουν ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση, θα σας απαντούσα ότι τα άλλα βιβλία αντιγράφουν τη γένεση. Είναι πολύ φυσικό.
Έτσι ο άνθρωπος θα πάρει με ένα μυστήριο τι είναι ο άνθρωπος, αλλά και ποιος είναι ο προορισμός του, εάν δεν έχουμε το βιβλίο της γενέσεως. Το άλλο το θέμα του θανάτου. Ποτέ δεν θα μπορούσαμε να συλλάβουμε, εφόσον βλέπουμε ότι όλα πεθαίνουν, ότι ο θάνατος είναι μία παραφύση κατάσταση. Αλλά θα θεωρούσαμε ότι ο θάνατος είναι μία φυσικοτάτη συνέπεια. Τίποτα άλλο. Ότι όλα πεθαίνουν, γιατί έτσι είναι φτιαγμένα να πεθαίνουν. Αλλά ξέρουμε ότι ο θάνατος είναι μία παραφωνία. Το θέμα λοιπόν του θανάτου δεν θα μπορούσαμε ποτέ να το καταλάβουμε, να το πληροφορηθούμε, εάν δεν είχαμε το βιβλίο της γενέσεως. Διότι εισήχθη ο θάνατος, εν ημέρα φάγεστε, θανάτου αποθανείστε, είδουν το κλειδί του μυστηρίου του θανάτου. Αυτό είναι το κλειδί. Εν ημέρα φάγεστε, θανάτου αποθανείστε. Ο θάνατος είναι καρπός της παραβάσεως. Εάν δεν υπάρχει παράβαση, δεν υπάρχει έννοια του θανάτου. Τότε είναι πολύ φυσικό πράγμα ο θάνατος. Αφού λοιπόν είναι φυσικό, τι έννοια έχει ότι ο Χριστός ήλθε θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος? Δεν έχει καμία έννοια. Διότι τότε ο Χριστός πέθανε, γιατί πέθανε? Η Ανάστασή του δεν έχει έννοια πια, γιατί αναισθήθηκε? Είναι μια πράξη η οποία βγαίνει έξω από τη φύση και δεν έχει καμία έννοια η Ανάσταση του Χριστού. Ενώ η Ανάστασή του τώρα έχει έννοια, διότι η Ανάσταση του Χριστού είναι επαναφορά στο καταφύσιν. Διότι ο θάνατος είναι παραφύσιν. Καταλαβαίνετε? Διότι όσο εκλαμβάνω τον θάνατο καταφύσιν, δεν μπορώ να συλλάβω τα πράγματα. Από τη στιγμή που θα μάθω ότι ο θάνατος είναι παραφύσιν, τότε η ανάσταση είναι καταφύσιν. Διότι με επαναφέρει σε εκείνο το οποίο με έριξε ο θάνατος και το οποίο δεν ήταν φυσιολογικό. Διότι αυτό είναι η ανάσταση του Χριστού. Και συνεπώς η ανάσταση των ανθρώπων. Η επαναφορά στο καταφύσιν. Στο να ζήσω. Διότι ο θάνατος είναι έξω από την πραγματικότητα. Ο Θεός, όπως λέγει το βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος, ο Θεός ούτε ποίησε θάνατο. Ο Θεός δεν έκανε το θάνατο. Ίσως τώρα καταλαβαίνουμε με δύο λόγια, με πάρα πολύ δύο λόγια, ότι το βιβλίο της γενέσεως είναι θεμελιώδη σημασία. Είναι η βάση. Είναι η βάση της σωτηρίας μας. Αν το αγνοούμε, δεν ξέρουμε τίποτα παρακάτω. Όλα είναι σκοτεινά. Ούτε οι προφήτες έρχονται να μας βοηθήσουν σε τίποτε, ούτε τα παρακάτω ιστορικά βιβλία, εάν στερούμεθα του βιβλίου της γενέσεως. Αλλά καλό είναι να δούμε και ένα διάγραμμα αυτού τούτου του βιβλίου, το οποίο διάγραμμα, γιατί να μην χαθούμε σε λεπτομέρειες αναλύονται λέξη-λέξη, να το δούμε σαν σύνολο, ένα μπλοκ, ένα σύνολο, αλλά και ακόμα να δούμε το βιβλίο της γενέσεως σαν μία εισαγωγή της παγκοσμίου ιστορίας αλλά και της αιωνιότητας. Και θα δείτε ειλικρινά μια μεγαλοπρέπεια άνευ προηγουμένου να ξεκινάει από το βιβλίο της γενέσεως. Η επιμέρους τώρα εισαγωγή. Ελάτε μπροστά. Έχει καθίσματα. Κύριε Ευάγγελε, κύριε Φώτη, τα παιδιά από εκεί, Λάμπρος, παρακαλώ, πέραστε μπροστά. Δεν πειράζει αν γράφονται και αυτά, είναι για ψυχαγωγία. Λοιπόν, το βιβλίο της Γενέσεως μας περιγράφει δύο μεγάλα θέματα. Το πρώτο θέμα, που είναι από το πρώτο κεφάλαιο μέχρι το ενδέκατο κεφάλαιο, αναφέρεται στην ιστορία του κόσμου, στην ιστορία της δημιουργίας του ανθρώπου και φτάνει μέχρι τον κατακλυσμό. Το δεύτερο μέρος, από το κεφάλαιο 12 και πέρα έως τέλους, αναφέρεται στην ιστορία ενός μόνο λαού, του Ισραήλ, που ξεκινάει από ένα πρόσωπο, τον Αβραάμ. Την ιστορία την πρώτη την κατευθύνει μια κατάρα,
την ιστορία τη δεύτερη την κατευθύνει μια ευλογία. Την κατάρα την διαδέχεται η ευλογία. Ευτυχώς. Και έχει την ευλογία να την διαδεχθεί η κατάρα. Πώς ξεκινάει αυτή η ιστορία της κατάρας, η οποία καταλήγει σε μια φοβερή καταστροφή? Ο Αδάμ και η Εύα ξεκίνησαν και έκαναν δύο παιδιά. Τον Κάιν πρώτα, τον Άβελ μετά, και μετά πάρα πολλά άλλα παιδιά. Πλήθος. Ο Κάιν σκοτώνει τον αδελφό του, τον Άβελ, και στη θέση του Άβελ ο Αδάμ και η Εύα γέννησαν τον Σίθ. Θα μου πείτε, αφού γέννησαν πολλά παιδιά, τι θα πει στη θέση του Άβελ εγέννησαν τον Σίθ? Βέβαια η ιστορία της γενέσεως έρχεται να μας δώσει όχι μία αλληλουχία των γεγονότων, αλλά να μας παρουσιάσει μία ανθολογία των γεγονότων. Γι' αυτό δεν κάνει ιστορία με την έννοια που ξέρουμε την ιστορία, αλλά κάνει ιστορία με την έννοια τη θρησκευτική. Γι' αυτό δεν έχει αλληλουχία των γεγονότων να αναφέρει ιστορικά το ένα μετά το άλλο τα γεγονότα, αλλά μένει σε εκείνα τα πρόσωπα τα οποία παρουσίασαν μία δραστηριότητα αξιομνημόνευτη, και το κριτήριο της αξιομνημονεύσεως των γεγονότων ή των προσώπων δεν είναι παρά μία, ένα έσχατον που είναι ο Σωτήρ. Που είναι ο Σωτήρ, ο Χριστός, ο Μεσσίας. Βάσει αυτού του κριτηρίου τα γεγονότα αξιολογούνται και αναφέρονται. Δεν έχει σημασία αν αυτό γίνεται εκ των προτέρων. Προφητικό πνεύμα, γιατί το πνεύμα του Άγιον είναι εκείνο το οποίο διευθύνει την Αγία Γραφή. Γι' αυτό είναι και θεόγνωστος. Έτσι, δεν μπαίνει κανένα γεγονός μέσα στην Αγία Γραφή που να μην συνδεθεί τελικά με τον Ιησού Χριστό, με τη σωτηρία. Αφού λοιπόν έτσι έχει το πράγμα, τα γεγονότα, σας είπα, ευθύνονται κατά μία θρησκευτική σειρά, όχι ιστορική, με την αυστηρή έννοια του όρου, τότε επόμενο είναι να μην ενδιαφερόμαστε για τα παιδιά του Αδάμ τα υπόλοιπα, αλλά να ενδιαφερθούμε για τον Σιρ, ο οποίος παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό λέμε καταλαμβάνει τη θέση του φωνευτόντος Άβελ, διότι από τον Σιρ ξεκινάει μια γενεά, μια γενεά ψευών ανθρώπων. Ενώ αντιθέτως από τον Κάιν ξεκινάει μια γενεά αστεγών ανθρώπων, αμαρτωλών. Η γενεά του Σιθ λέγονται οι Υιοί του Θεού. Η γενεά του Κάιν λέγονται οι Υιοί των ανθρώπων. Όσο προχωρούν τα χρόνια, τα παιδιά του Κάιν, οι απόγονοι του Κάιν, πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Τα παιδιά του Θεού πηγαίνουν όλο στο καλύτερο. Προοδεύουν πνευματικά. Το χαρακτηριστικό είναι, και θα δείτε πόσα πράγματα θα μας βάλει το βιβλίο της Γενέσεως, καταπληκτικά και εγγίζοντα σύγχρονα θέματα, η γενιά του Κάιν αναπτύσσει πολιτισμό. Η γενιά του Σιθ δεν αναπτύσσει πολιτισμό. Θα δούμε δε ότι τελικά τι είναι ο πολιτισμός, και ότι τελικά ο χριστιανισμός δεν ευοδώνει τον πολιτισμό. Θα ακούσετε μερικά πράγματα καταπληκτικά. Αν σας πω δε ότι όταν θέλουμε να παρουσιάσουμε χριστιανούς επιστήμονες για να πούμε ότι, να πω, δεν μπορεί κανείς να είναι χριστιανός και να είναι επιστήμονες, αυτό το λέμε, πάσχονται όλοι οι χριστιανοί από ένα ομαδικό κόμπλεξ. Αφήνει όμως, άμα θα φτάσουμε σε αυτά τα σημεία,
θα τα δείτε και θα μείνετε έκπληκτοι. Τι μας αποκαλύπτει αυτό το βιβλίο, τι έχει να μας παρουσιάσει το βιβλίο αυτό. Ο Θεός δίνει εντολή να μην μιγούν οι δύο γενναίες, αλλά μιγνύονται. Και μιγνιόμενες χαλούν όλοι, καταστρέφονται όλοι. Και τότε φτάνει το έσχα των κακών. Και ο Θεός μετανοεί για την κατασκευή του ανθρώπου και επιφέρει τον κατακλυσμό. Σώζεται ο Νόε, γίνεται δεύτερος γενάθλης. Από τον Νόε ξεκινούν, από τα τρία του παιδιά, τρεις μεγάλοι κλάδοι. Οι χαμητικές φυλές, οι σημητικές φυλές και του Ιεφάη οι απαιτικές. Τι λες? Λοιπόν, από την απαιτική φυλή του Ιεφάε θα δείτε ότι καταγόμεθα εμείς οι Έλληνες, οι Ήωνες, αναφέρεται το όνομα Έλληνες μέσα. Αναφέρεται το όνομα Ήωνες. Αναφέρεται η Κρήτη. Αναφέρεται η Ρόδος ως τα πρώτα που κατοικήθηκαν νησιά, αλλά αναφέρονται και οι Κύπριοι, η Κύπρος. Θα δείτε πανάρχαια πράγματα. Πού θελκόμεθα, πού θελκόμεθα, με πολύ πολύ ενδιαφέρον εθνολογικών και φυλετικών. Αλλά πρώτος αμαρτάνει ο Χαμ, δέχεται κατάρα. Και οι άνθρωποι, η κατάρα όμως που δέχεται από τον πατέρα του τον Νόε, δεν έχει την κατάρα που δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους, αλλά έχει προφητική διάσταση και δεν είναι κατάρα. Όπως ακριβώς η κατάρα του Χριστού φυσικά που ξεράθηκε. Δεν κατηράστηκε ο Χριστός φυσικά για να ξεραθεί. Περίεργο θα ήταν να καταραστεί ο Χριστός εκείνος που είπε «Ευλογείτε και μη καταράστε». Ούτε ακόμη εκείνος που έκανε τα ζώα και τα φυτά και την κτήση να πάσαν θα την καταράτε. Όταν μάλιστα είναι ένα άψυχο πράγμα η σικιά, που δεν ήταν στο θέλημά της να κάνει ή να μην κάνει σίκα, διότι δεν είναι θέμα προαιρέσεως της υγειάς. Και όταν ακόμη βρισκόμεθα στο Μάρτι, γιατί ο Κύριος τότε μαρτύρησε, λίγες μέρες πρωτού πάθου συνέβη αυτό, αρχές Μαρτίου, που τότε οι σικές ακόμη δεν έχουν σίκα. Είχε φύλλα, γιατί φυσικά εκεί η περιοχή είναι θερμοτέρα της Ελλάδος, και φυσικά τα φύλλα βγαίνουν πιο γρηγορότερα, αλλά δεν είχε σίκα. Δεν έφταιγε σε τίποτα η σικιά λοιπόν να τύχει ξηράνσεως. Από σένα, είπε ο Κύριος, ποτέ να μην φάει κανείς σίκα. Και αμέσως η σικιά ξεράθηκε. Δεν έχει την έννοια της κατάρας, έννοια της προφητείας. Τι θα συμβεί στον Ισραήλ που είναι η νοητή σική, που θα ξεραθεί? Γιατί δεν είχε σίκα, δεν είχε τον καρπόν να αποφέρει. Γι' αυτό ο Κύριος είπε και την παραβολή της ακάρπου σικής. Καταράτε λοιπόν ο Νόε τον Χαμ να υπηρετεί στα αδέλφια του, και θα δείτε ότι οι χαμητικές φυλές υπηρέτησαν τις δύο άλλες φυλές. Καταπληκτικά πράγματα να εκπληρώνται μέσα στην ιστορία. Και συνεχεία, οι άνθρωποι πάλι πέσανε στη διαφθορά. Και φτάνουμε στο αποκορύφημα της διαφθοράς των, που είναι ο πύργος της Βαβέλ. Είπα αποκορύφημα της διαφθοράς των, διότι η διαφθορά δεν είναι μόνο σαρκικά αμαρτήματα, αλλά είναι η φθορά του πνεύματος. Και οι μεν άνθρωποι του κατακλυσμού, του πρώτου κατακλυσμού, καταστρέφονται, διότι ο Θεός ουμή καταμείνει το πνεύμα μου έπαφης, δια του είναι αυτού σάρκας. Ήσαν σαρκικοί άνθρωποι, ήσαν ηλιστέ. Αλλά οι άνθρωποι του πύργου της Βαβέλ, και στη βαβυλωνιακή γλώσσα Βαβέλ θα πει σύγχυσης, εξάλλου Βαβέλ είναι η Βαβυλωνία.
και θα πει σύγχυσης, διότι η πόλη Βαβυλωνία εκτίστη εις τον τόπο εκείνων που υπήρξε ο πύργος της Βαβέλ, και αν ο Θεός θέλει μπορέσω, εύχομαι να μπορέσω, να έχω και αναφορές αρχαιολογικές. Έχουν βρεθεί πύργοι, τα ερείπια τους φυσικά, εκεί που, ήσαν, που είχε χτιστεί η Βαβέλ, η Βαβυλωνία, που υποθέτουμε πως πρέπει να ήταν ο πύργος αυτός ο πανύψηλος. Μπορούσε να ενδύει αυτοκίνητο επάνω, διότι ήταν δρόμος περιφερειακός με αυτή την ελικοειδή αυτό το πράγμα, περιφερειακός, δηλαδή ο δρόμος ήταν στην περιφέρεια του πύργου και μπορούσε να ανεβεί και αυτοκίνητο ακόμη επάνω στην κορυφή του πύργου. Ο στοπός της δημιουργίας του πύργου ήταν το σύμβολο του πολιτισμού. Δηλαδή να φτάσουμε μέχρι τον ουρανό, να φτάσουμε μέχρι τον ουρανό και να αφήσουμε όνομα επί της γης. Δεν έχουμε ανάγκη από τον Θεό. Δεν χρειαζόμαστε τον Θεό. Αυτό το να φτάσουμε μέχρι τον ουρανό, το ξέρετε ότι ο πύργος της Βαβέλ από τότε, αν και αφέθηκε, δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί. Γκρέμισε. Λάθος, αγαπητοί μου. Ο πύργος της Βαβέλ συνέχισε να χτίζεται. Και χτίζεται και χτίζεται και χτίζεται και χτίζεται. Και εκείνο το παλιό όνειρο των ανθρώπων να φτάσουμε στον ουρανό έγινε. Χτίσαμε τον πύργο και φτάσαμε στα αστέρια. Μπήκαμε στους πυράβλους και φτάσαμε στη Σελήνη. Φτάνουμε στον Άρη και πάμε παραπέρα. Αυτός είναι ο πύργος της Βαβέλ. Είναι η υπεποίθηση του ανθρώπου στον εαυτό του και στον πολιτισμό του. Αλλά τι τραγικό. Εκείνος ο πύργος ονομάστηκε Βαβέλ σύγχυσης. Αυτός ακριβώς ο πολιτισμός που μας οδηγεί στα αστέρια είναι ένας πολιτισμός συγχύσεως. Και σήμερα δεν μπορούμε οι άνθρωποι να συνεννοηθούμε. Όχι γιατί άλλαξαν οι γλώσσες, αλλά γιατί άλλαξε η γλώσσα της ψυχής, του πνεύματος. Και έτσι βλέπετε οι άνθρωποι δημιουργούν συνέδρια, συμβούλια, οργανισμούς για να συνεννοηθούν μεταξύ τους και δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Προϊόν του πολιτισμού. Και είπαν, θα αφήσουμε όνομα, είπαν τότε οι άνθρωποι. Και εμείς λέμε, θα αφήσουμε όνομα. Θα δημιουργήσουμε ιστορία. Θα φτιάξουμε. Όλα αυτά ερήμη είναι του Θεού. Τον Θεό τον έχουμε βγάλει από τη ζωή μας. Δεν τον έχουμε ανάγκη. Και έτσι, αυτός ο πύργος συνεχίζει να χτίζεται. Διότι όταν ο Θεός έκανε τη σύγχυση, είπε, δεν θα καταστρέψει τον κόσμο, θα μείνει έτσι ο κόσμος. Αλλά ο κόσμος αυτός θα έρθει κάποτε να, η ώρα θα σωθεί. Πώς τώρα θα σωθεί? Μέσα από αυτόν τον κόσμο της συγχύσεως και της αποστασίας, που ήταν το αμάρτημα του πνεύματος αυτό, όχι της σαρκός, όπως στους ανθρώπους του πρώτου κατακλυσμού, του πνεύματος, όπως είναι ακριβώς αυτό που έπαθε ο διάβολος, ο αιωσφόρος που έγινε σατανά. Το αμάρτημά του ήταν πνευματικό, ήταν η υπερηφάνεια, ήταν η ύψωση. Είπε το ίδιο πράγμα, θα βάλω τον θρόνο μου στα αστέρια και θα σταθώ απέναντι στο Θεό. Είναι το ίδιο αυτό που παραλαμβάνει ο άνθρωπος της κάθε εποχής, προπαντός της εποχής μας. Αυτή η αλαζονία, η αυτοπεποίθηση, δεν έχω ανάγκη από τον Θεό, έχω ανάγκη μόνο από τον εαυτό μου, έχω ανάγκη από την επιστήμη. Ο νους μου είναι απεριόριστος. Θα πετύχει απεριορίστως μεγάλα πράγματα. Θα νικήσω τον θάνατο. Θα νικήσω την αρρώστια. Θα νικήσω την άγνοια. Θα νικήσω την πείνα. Εγώ ο ίδιος ο άνθρωπος. Δεν έχω ανάγκη από τον Θεό. Για μένα ο Θεός έχει πεθάνει. Το ίδιο αμάρτημα. Μέσα λοιπόν από αυτόν τον αμαρτωλό κόσμο, τον αποστατημένο μέχρι το μεδούλι, ο Θεός διαλέγει έναν άνθρωπο. Έναν μόνον, πολύ μυστηριώδες πρόσωπο σε αυτή την εκλογή. Έχουμε υπενιγμούς, κάτι να δούμε
Παρά τα αυτά όμως μένει πάντα ένα μυστήριο το πρόσωπο αυτό. Είναι ο Αβραάμ, του οποίου η κατοικία ήταν στην Ουρ. Η Ουρ, μια μεγάλη πόλη, πολύ μεγάλη πόλη στην εποχή εκείνη, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του τότε κόσμου. Ήταν στη Μεσοποταμία, κοντά στη Βαβυλώνα. Εκεί, κάπου, εκεί που είχε κτιστεί κάποτε ο πύργος Βαβέλ. Εκεί ο Αβραάμ, Μεσοποταμίτης, καταγόμενος από τον πρώτο ιόν του Νόε, τον Σιν, συνεπώς συνεκτικής φυλής, διότι οι Βαβυλώνοι και οι Ασσύριοι και οι Σύριοι είναι άλλοι οι Ασσύριοι και άλλοι είναι οι Σύριοι. Αυτοί όλοι, όπως και οι Εβραίοι, δηλαδή ο Αβραάμ, το οποίο κατάγονται οι Εβραίοι, όλοι είναι σημητικής φυλής, σημείτε. Και ο Αβραάμ εμφανίζεται στο προσκήνιο της ιστορίας ως γνωρίζον των αληθινών θεών. Εκείνο που είναι καταπληκτικό, ενώ ο Νόε εγνώριζε τον αληθινό Θεό, γρήγορα ξεχάστηκε όμως από τους απογόνους του, γρήγορα, όπως και από τους απογόνους του Αδάμ, ξεχάστηκε ο αληθινός Θεός, και είχαν μείνει ελάχιστα πρόσωπα που ήξεραν τον αληθινό Θεό, όπως ο Ενόχ, όπως ο Νόε. Αλλά τώρα, κατά ένα μυστηριώδη τρόπο, ο Αβραάμ εμφανίζεται γνωρίζοντας τον αληθινό Θεό. Πώς, δεν ξέρουμε. Του απεκαλύφθηκε ο Θεός. Διατηρήθηκαν μία φλέβα γνώσεως του Θεού από κατευθείαν γραμμή από τον Αδάμ. Πιθανώς. Αυτό το δεύτερο είναι πιθανότερο. Διότι εμφανίζονται και άλλα πρόσωπα να έχουν αυτή τη γνώση του αληθινού Θεού. Σύγχρονα του Αβραάμ, θα μου πείτε ποια είναι αυτά τα πρόσωπα. Ένα είναι γνωστό κυρίως. Είναι ο Μελχισεδέκ, ο οποίος εμφανίζεται βασιλεύς Σαλήμ, δηλαδή της Ιερουσαλήμ, που ακόμη δεν είναι βεβαίως μία πόλη όπως την ξέρουμε των Εβραίων. Εξάλλου η Ιερουσαλήμ είναι αρχαιοτέρα, μην το ξεχνάτε αυτό, είναι αρχαιοτέρα η Ιερουσαλήμ και αυτή της υπάρξεως του λαού του Ισραήλ, είναι πολύ αρχαιοτέρα. Και όταν ήρθε στην περιοχή εκείνη ο Αβραάμ και έγινε εκείνη η αφορμή εκείνου του πολέμου με τους πέντε βασιλείς του Νότου και λοιπά και λοιπά, εύχομαι να φτάσουμε εκεί, αλλά υποπτεύομαι ότι θα φτάσουμε στην από μία πενταετία εκεί, αν θα έπρεπε να τα πάρουμε τα πράγματα λιγάκι τοπομένα, γιατί μόνο από αυτά που σας λέγω, που είναι ένα πολύ γενικό διάγραμμα, αντιλαμβάνεστε τι βγαίνει από εκεί μέσα, από το βιβλίο της Γενέσεως. Ευλογείται από τον Μελχισεδέκ, ο οποίος προσφέρει άρτον και ίνον, που είναι τύποι της Θείας Ευχαριστίας, και λέγει ότι είναι ευλογητός ο Θεός, ο ένας μόνος Θεός, ο αληθινός. Απόδειξη ότι είναι μονοθεϊστής και γνώσης του ενός μόνο αληθινού Θεού ο Μελχισεδέκ, αναφέρεται παρακαλώ ότι ο νέος αρχιερεύς, αφού θα έχει καταργηθεί η αρχιεροσύνη του Ααρών, θα είναι κατά την τάξη Μελχισεδέκ, που μας διασώζει ο δεύτερος ψαλμός του Δαβίδ, του ψαλτηρίου, ο δεύτερος ψαλμός, και που δεν θα μπορούσε ποτέ να μπει ιδωλολατρικό πρόσωπο σε ιερά κείμενα, και μάλιστα το πρόσωπο αυτό να είναι πνευματικός γενάρχης μιας καινούργιας ιεροσύνης, που η ιεροσύνη στους Εβραίους ήταν η κορυφή της κορυφής. Δεν σας μιλάει αυτό όλο μια έκπληξη? Πόσο Μελχισεδέκ γνωρίζει τον Θεό? Και όχι μόνο τον γνωρίζει, αλλά και δεκατώνει τον Αβραάμ. Φαίνεται ανώτερος από τον Αβραάμ. Ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος και λέγει, είναι γνωστόν ότι το μείζον δεκατώνει το ελάτον. Το ελάσον. Το έλατον, συγγνώμη. Το έλατον. Το έλατον. Συνεπώς, εάν λέγει ο Αβραάμ δε δεκάτωτε, τότε ο Μελχισεδέκ είναι ανώτερος από τον Αβραάμ.
Και σημαίνει ότι αφού ο Μεσσίας, ο καινούριος αρχηρέας, θα είναι κατά την τάξη Μελχισεδέκ, τότε ο Μεσσίας είναι ανώτερος από τον Αβραάμ. Όπερε τη δείξε δηλαδή. Ο Εβραϊκού πλανάστε, του το λέει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. Το καταλάβατε. Με ερμηνεία την ιδία την Παλαιά Διαθήκη. Είναι ανώτερος. Εσείς που πιστεύατε ότι είστε από τον Αβραάμ. Είναι ανώτερος ο Χριστός από τον Αβραάμ. Αλλά δημιουργείται ένας λαός από τον Αβραάμ. Ο λαός αυτός πηγαίνει στην Αίγυπτο. Πώς πήγε στην Αίγυπτο? Στην Αίγυπτο πήγε από ένα τυχαίο περιστατικό, εντός αγωγικών τυχαίων. Θα πει κατόπιν ο Ιωσήφ, μη λυπόσαστε γιατί με πουλήσατε. Δεν ήταν τυχαίο το περιστατικό. Ο Θεός σε προνόησε να με πουλήσετε για να έρθετε και εσείς εδώ να φάτε ψωμί, διότι έπεσε πείνα και έπρεπε ο Θεός να μας βοηθήσει να ζήσουμε. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν κάτι βαθύτερο. Έπρεπε αυτός ο υποεκόλαψη λαός να αναπτυχθεί μέσα σε έναν άλλον λαόν. Και όταν θα ανεπτύσσεται, τότε θα εξήρχεται για να αποτελέσει όριμος πλέον ίδιων λαών. Αλλά όλα αυτά κλείονται μέσα στο βιβλίο της Γενέσεως. Εκεί σταματά, διότι ο λαός αυτός που ανεπτύχθη στην Αίγυπτο και βγαίνει μετά από την Αίγυπτο, η ιστορία του ξεκινάει από ένα άλλο βιβλίο παρακάτω, το βιβλίο της Εξόδου, που κάποτε σε θέματα του Αγίου Χιλίου είχαμε κάνει τα 20 πρώτα ανεθιμίστε κεφάλαια. Αυτά που σας είπα και που είναι ένα διάγραμμα του βιβλίου της Γενέσεως, πολύ σύντομο, θα μπορούσαμε τώρα να το δούμε μέσα σε ένα ευρύτερο διάγραμμα που καταλαμβάνει μια παγκόσμια ιστορία, ή μάλλον την παγκόσμια ιστορία, και πέραν αυτής επεκτείνεται εις αυτήν την αιωνιότητα. Ακούσατε. Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, αλλά πριν κάνει τον άνθρωπο έκανε τον κόσμο. Σημειώσατε ότι τα 11 πρώτα κεφάλαια, ξέχασα να σας πω, παρουσιάζουν τον Θεό του κόσμου, όχι τον Θεό του Ισραήλ. Ο Θεός είναι ο Θεός των ανθρώπων. Μετά τα 11 κεφάλαια είναι ο Θεός του Ισραήλ. Έφτασαν οι Εβραίοι μέχρι σήμερα να πιστεύουν ότι ο Θεός είναι δικός τους ακόμη. Μου κάνει κατάπληξη. Για μια φορά ακόμα θα ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Παντελή, τον Ταλή, που κάθεται κάπου εκεί, για το περιοδικό το Εβραϊκό που μου έδωσε. Να δείτε εκεί που ακόμη οι Εβραίοι πιστεύουν ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι μόνο δικός τους Θεός και όχι του κόσμου Θεός. Είναι καταπληκτικό. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι κόλλησαν. Πραγματικά κόλλησαν. Έχουν μείνει μερικές χιλιάδες χρόνια πίσω. Είναι καταπληκτικό. Αλλά η Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει τον Θεό ως τον Θεό του κόσμου. Τα πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Αν τώρα γίνεται και παρουσιάζει τον Θεό ο Θεός του Ισραήλ, αυτό είναι γιατί ο κόσμος απομακρύνεται και ο Θεός δημιουργεί ένα δικό του λαό για κάποιο σκοπό που έχει. Για να δούμε λοιπόν, πάλι να γυρίσουμε πίσω. Ο Θεός θέλει να κάνει έναν κόσμο. Αυτό είναι ο γνωστό μας κόσμο. Αυτός ο κόσμος θα είχε ένα άκρο, ένα αποκορύφωμα θα είχε. Ένα σκοπό θα είχε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος θα είχε ένα σκοπό, το Θεό. Συνεπώς, όταν ο Θεός έκανε τον κόσμο, θα έκανε τον κόσμο, ο κόσμος θα υπηρέτει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος θα υπηρέτει τον Θεό. Και έτσι βλέπουμε ότι ολόκληρη αυτή η δημιουργία ξεκινάει από το Θεό και καταλήγει στον Θεό. Με αυτό το κρίκο. Θεός, κόσμος, άνθρωπος, Θεός. Αυτός ο κρίκος έσπασε με την αμαρτία και εθάλασσε. Κινδυνεύει να ματαιωθεί ο σκοπός της δημιουργίας. Αλλά ό,τι ο Θεός δημιουργεί δεν ματαιούται. Γι' αυτό τώρα ο Θεός οικονομεί ένα σχέδιο.
να σώσει τον κόσμο, να επιφέρει την παλαιά ενότητα και έτσι εν τη ενότητη να βρει νόημα ο Χριστός κόσμος και να σωθεί. Και όταν λέμε να σωθεί, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι είναι ισοδύναμο με το να θεωθεί, το να βρεθεί δηλαδή μέσα στη μακαριότητα του Θεού, διότι αυτό θα πει σωτηρία, θα πει να βρεθώ μέσα στη μακαριότητα του Θεού. Ακούστε λοιπόν τώρα το σχέδιο του Θεού, πως έγινε αυτό. Δημιουργεί τον Αδάμ και την Εύα. Είναι ένα σημείο σε μια χρονική στιγμή και σε ένα σημείο της όλης δημιουργίας, ή αν θέλετε πιο εντοπισμένα της γης. Ξεκινάει τώρα το σχέδιο του Θεού να πραγματοποιείται. Θα πει στην Εύα ότι θα γυρίσει παιδιά. Είναι η ελπίδα του Μεσσίου. Θα το δούμε αυτό στο κείμενο όμως πιο καλύτερα. Η ελπίδα του Μεσσίου, ότι θα έρθει ο Μεσσίας να σώσει τους πρωτοπλάστους. Κάνουν παιδιά, τα παιδιά παιδιά, τα παιδιά παιδιά. Οι άνθρωποι όμως αμαρτάνουν. Κινδυνεύει ο κρίκος να σπάσει πάλι. Και σπάζει, αλλά διασώζεται με ένα πρόσωπο που ευαρεστεί στον Θεό, τον Νόε. Το σημείο αυτό, ο Αδάμ και η Εύα, ήταν ένα σημείο που άνοιγε κατά έναν τρόπο τέτοιο, σαν χωνή. Έτσι άνοιγε. Ξαφνικά κλείνει το χωνή, έσπασε αυτό, έγινε ο κατακλυσμός, πέθαναν όλοι οι άνθρωποι και μένει πάλι ένα σημείο. Είναι ο Νόε. Ο Νόε ξεκινάει τώρα σαν γενάρχης καινούριος, δεύτερος γενάρχης, να γεννάει παιδιά, δηλαδή να δημιουργεί άλλους απογόνους. Φυσικά όταν λέει γεννάει παιδιά, τα τρία του παιδιά τα οποία γεννούν παιδιά. Και ξεκινάει πάλι να δημιουργείται αυτό το χωνί, το άνοιγμα. Απλώνει, απλώνει, απλώνει. Αλλά ο Θεός όμως δεν θέλει πλέον να καταστρέψει τον κόσμο, παρότι οι άνθρωποι πάλι αποστατούν. Και τώρα το υπόσχεται ο Θεός στον Νόε, ότι μάλιστα εκεί με το θαυμάσιο σύμβολο του ουρανίου τόξου, όπως θα δούμε, και εκεί υπόσχεται ο Θεός ότι πλέον ο κόσμος διείδατος δεν θα καταστραφεί. Αλλά να όμως που πάλι ο κρίκος πάζει, οι άνθρωποι αμαρτάνουν, πέφτουν στην ιδωλολατρία και συνεπώς δεν θα επανέλθουν στον Θεό για να κλείσει αυτός ο κλίος, ο κύκλος, ο κρίκος. Τι γίνεται λοιπόν? Όταν ο Θεός αποφασίζει να μην καταστρέψει τον κόσμο, τότε ματαιούται το έργο της σωτηρίας. Διαλέγει έναν άνθρωπο και πάλι παίρνει ένα σημείο. Είναι ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ τώρα αποτελεί το τρίτο σημείο. Το πρώτο είναι ο Αδάμ, το δεύτερο είναι ο Νόε και το τρίτο είναι ο Αβραάμ. Χωρίς να χαλάσει τους άλλους ανθρώπους, για μια στιγμή τους βάζει στην άκρη ο Θεός και αρχίζει να δημιουργεί ένα τρίτο χωνί από τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ γεννάει τον Ισάκ, ο Ισάκ τον Ιακώβ, ο Ιακώβ τα 12 παιδιά. Τα 12 παιδιά όταν φτάνουν στην Αίγυπτο είναι 75 ψυχές. Οι 75 ψυχές ύστερα από 430 χρόνια γίνονται 2 εκατομμύρια. Να λοιπόν πάλι το χωνί, άνοιξε πάλι. Αλλά οι Εβραίοι πάλι πέφτουν στην ιδωλολατρία και στην αποστασία. Πάλι κινδυνεύει το έργο του Θεού. Ο Θεός τώρα δημιουργεί μέσα σε αυτό το χωνί. Μην ξεχνάτε όμως τώρα ότι αυτό το χωνί αναπτύσσεται, που λέγεται λαός του Ισραήλ, σε ένα ευρύτερο χωνί που λέγεται κόσμος. Είναι ο εθνικός κόσμος, είναι οι λαοί. Το μεγάλο χωνί, πιο μικρό χωνί, ο Ισραήλ. Αμαρτάνουν και αυτοί. Ο Θεός τώρα ανοίγει ένα άλλο χωνί μέσα σε αυτό το τρίτο χωνί, στο δεύτερο χωνί. Ένα τρίτο ανοίγει. Ποιο είναι αυτό? Αυτό
που ανοίγει είναι η φυλή του Ιούδα. Βέβαια με πολλές περιπέτειες, διότι ο Ιούδας είναι ο τέταρτος και όχι ο πρώτος. Θα δούμε όμως γιατί τελικά ο Ιούδας αποτελεί το σημείο νέου εκκινήματος και όχι ο Ρουβίμ ο πρώτος. Θα το δούμε αυτό στο βιβλίο της Γενέσεως όταν κάποτε φτάσουμε στην Θεό. Ο Ιούδας ξεκινά και αφήνει απογόνους, αλλά και αυτοί αμαρτάζουν και βρίσκεται τώρα πάλι ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο αυτό είναι ο Δαβίδ από τη φυλή του Ιούδα. Τώρα ο Ιούδα, συγγνώμη, ο Δαβίδ αμαρτάνει και κινδυνεύει να χάσει το μεγάλο θέμα της σωτηρίας, προφαντός δηλαδή ο κόσμος να γυρίσει στο Θεό, να κλείσει ο κρίκος. Ο Ιούδας αμαρτάνει, ο Δαβίδ αμαρτάνει. Ο Δαβίδ αμαρτάνει, αλλά τιμωρήθηκε σκληρά από το Θεό για την αμαρτία του. Αλλά δεν έχασε όμως την Ευαγγελία. Αυτό είναι το μεγάλο προνόμιο του Δαβίδ. Μεγάλο προνόμιο του Δαβίδ. Δεν έχασε την Ευαγγελία επειδή μετανόησε, ενώ όλοι οι άλλοι προηγούμενοι έχασαν. Και τώρα γεννιούνται πολλοί απόγονοι οπωσδήποτε από τον Δαβίδ και κρατούν μία σειρά χιλίων ετών οι απόγονοι του Δαβίδ, με πολλές οικογένειες και παραπλάβια, όπως μια οικογένεια αρχίζει να πολλαπλασιάζεται και να δημιουργεί παραπλάβια. Και φάνομαι πάλι σε ένα πρόσωπο, και το πρόσωπο αυτό είναι η Θεοτόκος. Αλλά η Θεοτόκος ευστόχησε, δεν αμαρτάνει. Και αφού η Θεοτόκος δεν αμαρτάνει, τελικά έρχεται η αφήση και ήρθε ο Μεσσίας και ο Κρίκος έκλεισε. Και έτσι ο Μεσσίας τώρα φέρνει τον κόσμο στο Θεό, γενόμενος άνθρωπος. Είναι καταπληκτικό, προσέξτε, αν η Παναγία αμάρτανε, διότι η Παναγία δεν είναι ποιόνη του Θεού, δεν καταδικήθηκε από τον Θεό να μην αμαρτήσει. Θα ήταν περίεργο αυτό. Η Παναγία ελευθέρως δεν ημάρτησε. Η Δία βουλήσει και η Δία προαιρέσει. Μην το ξεχνάτε αυτό, γιατί αλλιώτικα δεν θα έχει αξία η αρετή της και η αγιότητά της. Όταν της λέγει ο άγγελος, χαίρε εσύ, η ευλογημένη εν γυναιξή, η και χαριτωμένη, η ευλογημένη εν γυναιξή, είσαι εκείνη που είσαι η ευλογημένη ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες της γης, γενικά, ειδικότερα του Ισραήλ. Αυτό δείχνει ότι η Θεοτόκος, η Δία προαιρέσει, υπήρξε Αγία. Και έτσι η Θεοτόκος δεν μαρτυρώνει το έργο του Θεού. Σε ένα σημείο υπήρξε για μια στιγμή ένα κόψιμο της αναπνοής, μήπως μαρτυρωθεί και στην Θεοτόκον. Προσέξτε αυτό το σημείο. Έτσι, δηλαδή αν υποθεθεί ότι εμείς τώρα που λέμε το θέμα αυτό και έχουμε την ιστορία στη γνώση μας, αν υποθεθεί ότι θα ξέρουμε και την μετέπειτα ιστορία και είναι θα παράντες όταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ επισκέπτεται την Θεοτόκον, θα πρέπει να είχαμε κρατήσει για κάποια δευτερόλεπτα την αναπνοή μας. Σε ποιο σημείο? Λίγο πριν την Θεοτόκο είχε επισκεφτεί ο ίδιος άγγελος τον Ζαχαρία και του λέγει θα γεννήσεις ιόν. Και λέει μπα, πως είναι δυνατόν αυτό? Προσέξτε τι είπε, πως είναι δυνατόν αυτό? Του λέει θα σου πω πως είναι δυνατόν. Θα βουβαθείς και θα κουφαθείς από αυτή τη στιγμή ανθών, αντί των οποίων δεν ήκουσες λόγων μου, γενική κριτικού. Δεν άκουσες τα λόγια μου. Επειδή δεν με πίστεψες, θα βουβαθείς και θα κουφαθείς. Άφρη καιρού. Αυτό θα το σημάδι ότι θα γίνει δυσκολή. Βουβάθηκε και κουφάθηκε ο Ζαχαρίας. Γιατί? Τιμωρήθηκε. Είναι φανερό, τιμωρήθηκε. Τιμωρήθηκε γιατί είπε πώς θα κάνω εγώ αυτό. Επιτέλους, ο Ζαχαρίας ήταν ένας άνδρας. Και ήταν παντρεμένος με τη γυναίκα του την Λιζάνα.
Εκείνο λοιπόν που τον έκανε να αμφισβητήσει ήταν απλώς η περασμένη του ηλικία. Απλώς μόνο αυτό. Και του ότι η Ελισάβετ ήταν χτήρα. Αλλά εδώ τώρα έχουμε ένα μεγαλύτερο θέμα. Πηγαίνει ο ίδιος ο Αρχάγγελος και λέγει στην Θεοτόκον: θα γεννήσει Σιών. Και λέγει η Θεοτόκος: πώς θα μου γίνει αυτό, επί άνδρα που γινώσκω, αφού δεν γνωρίζω άνδρα. Για μια στιγμή μοιάζει σαν το ερώτημα του Ζαχαρίου. Αλλά το ερώτημα της Θεοτόκου, εκεί άμα ακούγαμε τον λόγο αυτών της Θεοτόκου εμείς ως ακροατές, κάπου δίπλα, ακούγονταν η ανάσα μας, θα λέγαμε: αχ, χάθηκε και εδώ η ευκαιρία, χάθηκε και στο πρόσωπο αυτό να σωθούμε. Αλλά η Θεοτόκος δεν ερώτησε δυσπιστούσα, ερώτησε για να της γίνει σαφές ως εξήγηση. Δηλαδή, εξήγησέ μου πιο πολλά. Πώς θα γίνει αυτό? Όχι ότι αμφισβητώ ότι μπορεί να γίνει, αλλά πες μου πώς θα γίνει. Και τότε ο άνδρας λέει: να σου πω πώς θα γίνει. Είπε: άνδρα δεν γνωρίζει. Μάλιστα. Πνεύμα Άγιον θα σε επισκεφτεί κλπ. Κλπ. Η Θεοτόκος λοιπόν είχε λόγους περισσότερους από τον Ζαχαρία, διότι το παρθένος, διότι δεν είχε άνδρα, ακόμη δεν είχε παντρευτεί. Οπότε εκεί διασώθη παρατρίχα το θέμα της σωτηρίας μας. Διότι είπε η Θεοτόκος, αυτό είναι το μεγάλο θέμα, ο μεγάλος λόγος: ιδού ιδούλη Κυρίου γεννητώνει κατά το ύμος. Η υπακοή. Τι είπα, η υπακοή. Εκείνη που δεν είχε δεχτεί η Εύα. Η Εύα επήρε την εντολή να μπει και μάθει τον καρπό και εδώ κοίμασα. Έτσι λοιπόν γεννιέται ο Μεσσίας. Και έτσι ήρθε ο Μεσσίας που στάθηκε ο Ισραήλ το πλαίσιο εκείνο που τον έφερε για να χρέσει τον κόσμο. Αλλά σταματώ εδώ και ξαναγυρίζω πάλι πίσω να ξαναπιάσω πάλι, ας μου επιτραπεί αγαπητοί μου να πω, να ξαναπιάσω πάλι τα χωνιά. Λοιπόν, προσέξτε, ξεκινάμε από τον Αδάμ και την Εύα. Υπάρχει ένα άνοιγμα, αυτό κλείνει στον Νόε. Υπάρχει άλλο άνοιγμα και αυτό κλείνει στον Αβραάμ. Υπάρχει άλλο ένα άνοιγμα και από τον Αβραάμ έχουμε το λαό του Ισραήλ και κλείνει στον Μεσσία. Μα θα μου πείτε, ανοίγει, κλείνει, ανοίγει, κλείνει, τι γίνεται? Πάντα μένουμε σε έναν άνθρωπο. Εδώ θέλουμε τώρα μία σωτηρία. Λοιπόν, τώρα ο Χριστός είναι ένα άλλο σημείο πρόσωπο. Το πρώτο είναι ο Αδάμ. Το δεύτερο είναι ο Νόε. Το τρίτο είναι ο Αβραάμ. Το τέταρτο είναι η Θεοτόκος. Ευθύς μετά είναι ο Ιησούς. Είναι το τελευταίο σημείο. Διότι τώρα έχουμε ένα άνοιγμα από τον Ιησού που δημιουργεί τώρα ο Θεός καινούργιο λαό. Πάει ο παλιός λαός του Ισραήλ, τέλειωσε, εξόπλησε. Ό,τι είχε να δώσει το έδωσε, τελείωσε. Τώρα, νέο σημείο πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός αποκτάει 12 μαθητάς. Οι 12 μαθητές που επίστευσαν είναι τώρα ο νέος λαός της πίστεως, ο Ισπάρδος. Δεν έχουμε τώρα εδώ συγγένεια αίματος, αλλά έχουμε συγγένεια πνεύματος. Οι 12 μαθητές γίνονται 120, είναι οι πρώτοι που πιστεύουν στον Χριστό. Είναι οι άνθρωποι του υπερώου της Πεντηκοστής. 120 άνθρωποι. Οι 120 γίνονται με το πρώτο κήρυγμα του Πέτρου 3.000, μετά άλλες δυο γίνονται 5.000. Αυτοί ξεκίνονται σε όλον τον κόσμο και έγιναν εκατομμύρια. Και από τον Ιησού Χριστό έχουμε τώρα ένα άλλο άνοιγμα, το οποίο δεν ξανακλίνει πια. Το μέτωπο του ανοίγματος αυτού είναι πλέον προς την Βασιλεία του Θεού μέσα στην αιωνιότητα. Έτσι είδατε ότι το βιβλίο της Γενέσεως ξεκινάει από κάποιο ιστορικό σημείο
και τελειώνει στην αιωνιότητα. Με αυτό το διάγραμμα που σας έκανα το πολύ σύντομο, θα ήθελα να σας ερωτήσω, πώς τώρα βλέπετε το βιβλίο της γενέσεως? Είναι σπουδαίο βιβλίο. Θεμελιώδη σημασία, θα ρωτήσω. Θεμελιώδη σημασία. Μεγάλη αξία. Ναι. Αν μπορούμε να το πιάσουμε και να το φυλάμε. Βέβαια, θα έπρεπε τώρα να τελειώσω, γιατί είναι πληρώσει μία ώρα. Αλλά πραγματικά μία ώρα πέρασε. Αλλά για να σας δώσω μία μικρή γεύση, όπως κάποτε δίνουμε στα παιδιά μια σοκολάτα, ξέρω, καραμέλες, για να πάρουμε μία γεύση να ξανάρθουμε, ας ξεκινήσουμε μία μικρή γεύση από το Ιερό Κείμενο. Κάτι να δοκιμάσουμε για να μπορέσουμε να δούμε τώρα από πιο κοντά, όχι σαν ένα διάγραμμα συνόλου, αλλά σαν κάτι το πιο ιδιαίτερο, να γλυκαθούμε και να πούμε πράγματι είναι σπουδαία βιβλία, βιβλία του Θεού. Διαβάζω τέταρτο κεφάλαιο. Αδάμ δε έγνω έβαν την γυναίκα αυτού και συλλαβούσα έτεκε τον Κάιν και είπεν εκτιθάμιν άνθρωπον δια του Θεού. Αυτό το δε αναφέρεται στη σύνδεση με τα προηγούμενα κεφάλαια, ιδίως με το προηγούμενο, διότι αφού αναφέρθηκε στην ιστορία του Αδάμ και της Εύας, που εκεί ο Αδάμ έδωσε όνομα στην Εύα και την απετάλεσε ζωή, αλλά δεν θέλω να μείνω στα προηγούμενα κεφάλαια, τουλάχιστον ως προς τον Αδάμ και την Εύα, διότι θα τρώγαμε πολύ χρόνο. Γι' αυτό, με αυτό το δε συνδέει το παρόν κεφάλαιο με το προηγούμενο. Ο Αδάμ δε εγνώρισε Εύα την γυναίκα αυτού. Εσείς δεν ξέρετε τι κάνετε μια φράκη και τα τέτοια πράγματα είναι άνθρωποι αυτό. Λοιπόν, αυτό το έγνο είναι μια έθιμος διατύπωση του παντρεύομαι, αναγνωρίζω ας πούμε την γυναίκα αυτή ως γυναίκα μου και συνέρχομαι μαζί της και κάνω παιδιά. Είναι μια ωραία λέξη που εθίμος, πολύ εθίμος αναφέρεται από την Αγία Γραφή. Θα το συναντήσουμε το ρήμα αυτό πολλές φορές, το ρήμα γινώσκων. Έγνω, ο Αδάμ δε εγνώρισε την Εύα, δηλαδή την έκανε γυναίκα του, την γυναίκα αυτού, και αφού συνέλαβε, δηλαδή συνήλθαν, και αφού συνέλαβε εγέννησε τον Κάιν. Και τότε είπε η Εύα απέκτησα άνθρωπον, δεν το έκανε ο Αδάμ, το είπε η Εύα, απέκτησα άνθρωπον με την δύναμη του Θεού. Για να μείνουμε λίγο στο πρώτο ημιστήχιο. Αδάμ δε έγνω Εύαν. Πότε Αδάμ έγνω Εύαν? Μέσα στον Παράδεισο ή έξω από τον Παράδεισο? Ο Αδάμ αναγνωρίζει την Εύα ως γυναίκα του έξω από τον Παράδεισο, δηλαδή εις τον τόπο της εξορίας. Βέβαια για μερικούς αγαπητούς ακροατάς θα πρέπει να κάνουμε νέους, θα πρέπει να κάνουμε μία διασάφηση ότι ο Παράδεισος γίνεται στον ουρανό, διότι μπορεί να έχουμε τώρα μια απορία, πως αφού βγήκαν από τον Παράδεισο έπεσαν από τον ουρανό πάνω στη γη. Ο Παράδεισος δεν είναι παρά ένας τόπος ο οποίος καθορίζεται γεωγραφικά από αυτή την ίδια την Αγία Γραφή, ότι ήταν όμως στη Μεσοποταμία, ότι περιεκλείεται μεταξύ δύο ποταμών τεσσάρων,
αλλά δύο ποτάμια μας είναι γνωστά, από τον Τίγρη και τον Εφράτη. Είναι και ο Αιγαίων και ο Φυσών, τους οποίους όμως δεν ξέρουμε ποιοι είναι, και διατυπώθησαν πλήστες όσες γνώμες γύρω από το θέμα αυτό. Αλλά το ότι μπορούμε να έχουμε τα δύο αυτά ποτάμια μας είναι αρκετό. Είναι σαφές λοιπόν ότι ο Παράδεισος περιεκλείεται εκεί στην γνωστή μας Μεσοποταμία, εις το σημερινό Ιράκ. Και όταν βγήκαν από τον Παράδεισο, διότι ήταν ένας τόπος πολύς ευλογία, τόπος εντελώς φυσικός, όχι υπερφυσικός, εντελώς φυσικός. Όταν λέει δέντρα, ήσαν δέντρα. Όταν λέει ζώα, ήσαν ζώα. Τα γνωστά μας ζώα. Το καθεξής. Αν ήταν ένας τόπος εξαιρετικά ευλογημένος. Δεν είναι βέβαια της ώρας να σας αναφέρω πόσο ευλογημένος ήταν αυτός. Όταν όμως βγήκαν από τον Παράδεισο, τότε βγήκαν από αυτή την περιοχή η οποία ήταν όλος εξαιρετική. Δεν ήταν λοιπόν ο Παράδεισος κάπου στον ουρανό, ήταν επάνω στη γη. Αυτό είναι πολύ πολύ σαφές στην Αγία Γραφή. Τώρα η Βασιλεία του Θεού δεν θα είναι φυσικά εις των παλαιών τόπων του Παραδείσου, αλλά θα είναι ένας καινούριος τόπος, αυτός ξέρει. Αυτός ξέρει. Φυσικά όχι πάνω στη γη. Και αυτό προσδοκούμε, γιατί οι χιλιαστές διατείνονται ό,τι διατείνονται. Φυσικά κακοδόξο. Έτσι λοιπόν, ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον Παράδεισο δεν είχαν έλθει εις γάμου κοινωνία. Η κοινωνία του γάμου συνέβη εκτός Παραδείσου. Άρα δεν υπήρχε μέσα εις τον Παράδεισο γάμος. Σημειώστε παρακαλώ αυτό. Δεν υπήρχε μέσα εις τον Παράδεισο γάμος. Ωραία το ερμηνεύει αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος. Αλλά σημειώστε και κάτι ακόμα. Όταν ο Θεός είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε και τους ευλόγησε, τους πρωτοπλάστους, αυτή η ευλογία έγινε μέσα στον Παράδεισο. Αλλά έγινε μέσα στον Παράδεισο εν ώψη ότι δεν θα έμεναν μέσα στον Παράδεισο. Ακόμη αυτό το αυξάνεται και πληθύνεστε δεν θα είχε έννοια εάν δεν υπήρχε ο θάνατος. Έχει έννοια από τη στιγμή που εισάγεται ο θάνατος. Και εισάγεται ο θάνατος διότι εισάγεται η αμαρτία. Αλλά δια να δημιουργηθεί το ανθρώπινο γένος υπήρξε η ανάγκη να γίνει Εύα. Και συνεπώς δεν θα είχε έννοια να γίνει η Εύα εάν ο Αδάμ δεν έπεφτε. Ο Αδάμ επειδή θα έπεφτε έγινε η Εύα, και η Εύα έγινε επειδή και αυτή θα έπεφτε και θα γίνονται οι άνθρωποι παρακάτω. Ώστε προσέξτε, αυτό το όλο θέμα λαβαίνει χώρα έστω απριόρι εκ των προτέρων, πριν δηλαδή συμβεί η πτώση, διότι ο Θεός προεγνώριζε ότι θα συνέβαινε η πτώση, θα εισήγεται ο θάνατος και θα κατεστρέφεται το έργο της δημιουργίας του, και ο Θεός εν την προγνώση του δημιουργεί αυτό που λέγεται φύλων, δηλαδή άνδρας γυναίκα, ώστε αποτελεί ένα σχήμα. Ο Θεός ξέρει ότι και η φύση θα ακολουθήσει την φθορά των ανθρώπων και συνεπώς και αυτή θα αποθυμίσκει. Και έτσι ο Θεός πριν ακόμη κάνει τον κόσμο έχει το σχέδιο να τον κάνει όπως τον έκανε. Πώς δηλαδή? Σε όλα τα δημιουργήματά του τα ένδυα και στα φυτά και στα ζώα να δημιουργήσει το σχήμα. Άρα φίλοι, αρσενικό φιλικό. Αυτά γίνονται εν ώψη της εισόδου του θανάτου, για να μην ματαιωθεί η δημιουργία. Εάν ο Αδάμ δεν έπεσε,
ο κόσμος θα είχε γίνει πολύ άλλος. Δεν μπορούμε όμως να συλλάβουμε πώς θα ήταν η δημιουργία, η υλική δημιουργία, εάν αγαπητοί μου δεν έπεσε ο Αδάμ. Είναι αδύνατο να το συλλάβουμε αυτό. Δεν ξέρω. Δεν μπορούμε. Αλλά είδατε όμως ότι η ευλογία και τα λοιπά όλα δίδονται μέσα στον παράδεισο δυνάμει, όχι ενεργεία. Ενεργεία θα είναι έξω από τον παράδεισο, όταν οι πρωτόπλαστοι θα συνέλθουν ως σύζυγοι. Εκείνο που θα μείνει μέσα στον παράδεισο και θα πρέπει οπωσδήποτε να μείνει είναι η παρθενία. Η παρθενία λοιπόν είναι πρεσβυτέρα του γάμου. Και όχι απλώς είναι πρεσβυτέρα του γάμου, αλλά είναι και τιμιωτέρα του γάμου, η παρθενία. Και ότι είναι τιμιωτέρα του γάμου και ότι ο Θεός ναι μεν ευλογεί των γάμων και προκαλεί το σχήμα γάμος και στα φυτά και στα ζώα και στον άνθρωπο, αλλά τελικά ότι εκείνο που ο Θεός θέλει να μείνει είναι η παρθενία, και έτσι το σχήμα του γάμου θα χτυπηθεί και θα καταργηθεί. Τρανοπάτη απόδειξη είναι το εξή. Οι πρωτόπλαστοι σαν παρθένοι στο γάμο, στον παράδεισο. Όταν θα επανέλθουν στον παράδεισο, και θα επανέλθουν στον παράδεισο εν Χριστώ Ιησού και δια του Ιησού Χριστού, τότε δεν θα υπάρχει πάλι γάμος. Θα είναι πάλι η παρθενία. Και ακούσα τον λόγο του Χριστού, εις την βασιλεία του Θεού ούτε παντρεύονται ούτε νυμφεύονται, αλλώς οι άγγελοι εν ουρανό. Και το λέει αλλώς οι άγγελοι, δεν εννοεί ότι θα είναι άειλοι και θα έχουν σώμα, αλλότι εκεί στην βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει ο γάμος. Και όταν θα αναστηθεί η Εύα και ο Αδάμ, που πιστεύω γνωρίζετε ότι έχουν σωθεί και θα εισέλθουν στην βασιλεία του Θεού, παρότι έγιναν αίτη αυτής της τρομεράς πτώσεως ανθρωπότητας, με ό,τι η ιστορία έχει παρουσιάσει, ο Αδάμ και η Εύα όμως έχουν σωθεί, διότι μετενόησαν, διότι πικρά έκλαψαν. Ωραία τα παρουσιάζει αυτά η υμνογραφία μας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ο Αδάμ και η Εύα θα ξαναπάρουν βεβαίως το σώμα το οποίο έχασαν δια του θανάτου. Αυτό το σώμα που θα πάρουν όμως και θα είναι το παλαιό του σώμα, καινούριο φυσικά και ανακαινισμένο, όταν θα βρεθούν πάλι στην κοινή ανάσταση, στη βασιλεία του Θεού, θα μπορούσε να γραφτεί πάλι κάποιο βιβλίο, κάποια δευτέρα έκδοση της γενέσεως, της παλιγενεσίας, όχι της γενέσεως αλλά της παλιγενέσεως, γιατί ο Κύριος ομιλεί εν τη παλιγενεσία. Ποια είναι αυτή η παλιγενεσία? Η δευτέρα έκδοση της γενέσεως. Ποιος γενέσεως? Να, της γενέσεως δευτέρα έκδοση. Μήπως αυτό το βιβλίο της δευτέρας εκδόσεως της παλιγενέσεως θα γράφει μέσα Αδάμ δε έγνω Εύαν την γυναίκα αυτού και έτε και ιόν και. Θα γράφει αυτό? Δεν θα είναι πλέον η Εύα η γυναίκα του Αδάμ. Θα είναι πάλι εν παρθενία. Θα είναι πάλι εις την βασιλεία του Θεού εν παρθενία. Ώστε ξεκινήσαμε από παρθενία και θα τελειώσουμε με παρθενία. Στο μέσο είναι ο γάμος. Σχήμα που κατηργεί. Ένα δυστύχημα σε όλα αυτά. Επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε τον Λόγο του Θεού, επειδή δεν βαθαίνουμε στον Λόγο του Θεού, οι γενναίες των γενναιών, των χριστιανών οι γενναίες, το δυστύχημα, εκάναμε σκοπό της ζωής μας τον γάμο, που είναι ένα σχήμα. Έχω τόσο απράνταχτη την απόδειξη των όσων σας είπα,
Αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία. Ο Χριστός είπε, στη Βασιλεία του Θεού ούτε παντρεύονται ούτε νηφεύονται. Και θα είμεθα με τα σώματά μας πάλι. Θα διατηρούμε δε το φίλον μας εις μαρτύριον μιας προηγουμένης ζωής. Δηλαδή, όταν ο Χριστός αναστήθη, ήταν κάτι άλλο από άνθρωπος. Τον άνθρωπος. Το παλαιό σώμα ήταν. Ας μου συγχωρέσει ο Χριστός αυτό που θα πω και εσείς να μου το συγχωρέσετε. Αλλά θέλω να μείνω σε αυτό. Πρέπει να πιστείτε καλά. Ο Χριστός, ας μου το συγχωρέσει ο Θεός αυτό. Ο Χριστός ως άνθρωπος, ως άνδρας, δεν είχε τα ανδρικά του σημάδια. Εγεννήθηκε άρα εν τέκνον. Θα ήταν περίεργο να γεννηθεί ένα παιδί και να μην έχει τίποτα από όλα αυτά. Θα ήταν αφύσικο πλάσμα. Ο Χριστός έγινε τέλειος άνθρωπος. Τέλειος άνθρωπος. Παρεκτός αμαρτίας. Δεν είχε λοιπόν τα ανδρικά του σημάδια. Δεν είχε τα γεννητικά του όργανα. Ας μου το επιτρέπει να το πω έτσι. Γιατί έτσι θα μιλήσω τώρα. Δεν είχε. Η Θεοτόκος δεν είχε και εκείνη τα δικά της τα σημάδια. Αφού γέννησε. Αφού γέννησε, γέννησε τον Ιησού. Όταν ο Χριστός λοιπόν αναστήθη, αυτά τα σημάδια του σώματός του δεν εξαλείφθηκαν, έφυγαν. Δηλαδή δεν ανήκει στο ανδρικό φύλλο. Βεβαίως. Πλήρες ανθρώπινο σώμα. Και ανελήφθη στον ουρανό. Πλήρης και τέλειος άνθρωπος. Η Θεοτόκος αναστήθη την τρίτη ημέρα. Και εκείνη στον ουρανό, στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνη, αφού αναστήθη, δεν πήρε το παλαιό της σώμα. Αυτό το πάρουμε και εμείς το παλαιό μας σώμα. Δεν έχει τώρα, δηλαδή, τα σημάδια της ως γυναίκα. Δηλαδή, έπαψε να είναι γυναίκα. Όχι, είναι γυναίκα. Είναι στον ουρανό. Όταν θα αναστηθούμε εμείς ως άνδρες και γυναίκες, οι άνδρες θα πάψουν, οι άνδρες και οι γυναίκες θα πάψουν, οι γυναίκες. Όχι. Οι άνδρες θα είναι άνδρες, οι γυναίκες θα είναι γυναίκες. Θα πάρουμε τα παλαιά μας σώματα. Ο Χριστός είπε, ο Απόστολος Παύλος λέει, ότι η κοιλιά θα καταργηθεί και ο γάμος. Η κοιλιά με την εξής έννοια, ως πεπτική λειτουργία. Δεν λέει στο Α Κορινθίους από το κεφάλαιο, ο Θεός και τάφτην και τάφτα καταργήσει. Ο γάμος θα καταργηθεί. Ως τι? Θα καταργηθεί ως λειτουργία, όχι ως όργανα, ως λειτουργία. Αφού λοιπόν θα βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού με τα σώματά μας πάλι, ο Χριστός τι είπε? Στη Βασιλεία του Θεού ούτε παντρεύονται ούτε νηφεύονται, αυτά έχουμε τα σώματά μας. Τι σημαίνει, πώς θα είναι πάλι? Εν παρθενία. Αφού δεν παντρευόμεθα εκεί, ούτε για να είμαι εκεί, τι θα είναι? Εν παρθενία. Όπως είμαστε παλιά στον παράδεισο. Ό,τι σοφίας του Θεού το μέγεθος. Ο Θεός ήθελε να είναι εμπαρθενία οι άνθρωποι. Επειδή αμάρτησαν, εισάγει τον γάμο. Αλλά το αρχικό του σχέδιο δεν χαλά. Και πάλι επαναφέρει στους ανθρώπους του. Είναι καταπληκτικό. Ώστε λοιπόν, παράδεισος και παρθενία είναι δεμένα. Και ο γάμος με τι είναι δεμένο, θα ήθελα να το ακούσω τώρα από εσάς σαν ένα συμπέρασμα του μαθήματός μας, θεματός μας σήμερα. Με τι είναι δεμένο ο κόσμος, ο γάμος. Με τι είναι δεμένο. Με τον κόσμο. Η παρθενία με τη βασιλεία. Και ο γάμος με τον κόσμο. Η παρθενία με την αιωνιότητα και ο γάμος με την παρούσα ζωή. Αφού λοιπόν είναι θέμα της παρούσης μάνας ζωής, είναι ή δεν είναι σχήμα, δεν νομίζω να μην σας το απέδειξα τετράγωνα και γεωγραφικά και αβίαστα. Είναι σχήμα λοιπόν ο γάμος. Θα επανέλθω στο προηγούμενο που είπα. Είναι δυστύχημα που χάσαμε την επαφή μας με το Λόγο του Θεού και το βάθος του και κάναμε το γάμο εμείς οι χριστιανοί, δεν λέω και τους υπερελάτρες,
τον κάναμε τον γάμο σκοπό μοναδικό της ζωής μας. Έτσι. Που φτάναμε να έχουμε επιπτώσεις από αυτό. Ωραία. Ακούστε τι επιπτώσεις. Τόσο πολύ ριζώθηκε μέσα μας σαν σκοπός της υπάρξεως ο γάμος, ώστε εάν δεν τον πετύχω να αποκτήσω εκείνα τα μπερδέματα ψυχολογικά που τα λένε, πώς τα λένε, κόμπλεξ τα λένε, και να παρουσιάσω εκείνο το φαινόμενο του γεροντοπαλίκαρου ή της γεροντοκόρης. Ποια δεν είναι η ψυχολογία της γεροντοκόρης και του γεροντοπαλίκαρου, ειδικότερα της γεροντοκόρης? Πώς να φυλάξει ο Θεός τον άνθρωπο από συντροφιά της γεροντοκόρης? Να φυλάξει ο Θεός. Τι να πει όμως η γεροντοκόρη, ξέρετε, παιδί? Εκείνη η γυναίκα που έκανε σκοπό τη ζωή της στο γάμο, αλλά δεν τον πέτυχε. Και ο άνδρας που έκανε σκοπό τη ζωή του το γάμο, αλλά δεν τον πέτυχε. Για τον άλφα ή τον β' λόγο. Αποκτάει όλα εκείνα τα καπρίτσια της γεροντοκόρης, αυτός ο γεροντοχωρισμός που λέμε, που είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό πράγμα. Ο δυσκολότερος άνθρωπος είναι αυτός που έχει αυτά τα αισθήματα του, ας πούμε, αυτών των γεροντοχωρισμών. Είναι φοβερό πράγμα, φοβερό. Γιατί? Επειδή έκανε σκοπό τη ζωή στο γάμο. Όταν όμως δεν κάνει σκοπό τη ζωή στο γάμο, τότε ελευθερώνεις. Τότε δεν έχεις τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχεις τίποτα από όλα αυτά. Αυτό είναι φοβερές επιπτώσεις. Αν λάβεις υπόψη πως οι άνθρωποι δεν παντρεύονται. Και δεν παντρεύονται, προσέξτε, ακούσια. Διότι έγινε παράψευση. Μετά. Επειδή οι άνθρωποι κάνουν σκοπό το γάμο, ο γάμος μετεβλήθηκε πηγή ιδονισμού. Και όταν θα πει κάποτε η σύζυγος που κάτι συλλαμβάνει, μπορεί το πει όμως και όχι, να το πει όμως αυτό, να το πει και η σύζυγος αντίστροφα προς τον σύζυγο. Δηλαδή, απλώς τώρα ξεκίνησα αυτή την περίπτωση. Είναι και έτσι, είναι και έτσι. Πει η σύζυγος στον άνδρα της που άρχισε κάτι αυτή να συλλαμβάνει από πνευματική ζωή, ότι να κάνουν λίγο εγκράτεια. Και θα πει ο σύζυγος, γι' αυτό παντρεύτηκα, για να κάνω εγκράτεια. Μα γι' αυτό παντρεύτηκα, να συνδέρθομαι και να απολαμβάνω. Γιατί? Γιατί έκανα σκοπό της ζωής το γάμο. Ένα δεν είναι. Τώρα, από αυτόν τον ιδονισμό, τι ξεκινά? Χωρίς να σας κρατάω εδώ πέρα και ξημερωθούμε. Ένα μόνο σας λέω. Αυτό που συνέβη πρώτου κατακλυσμού και που έγινε αιτία να επέλθει ο κατακλυσμός. Ου μη καταμείνει το πνεύμα μου, δια το είναι αυτούς σάρκας. Δεν θα μείνει το πνεύμα μου το Άγιον, γιατί είναι αυτοί σαρκικοί άνθρωποι. Αλλά όταν λέμε δεν θα μείνει το πνεύμα το Άγιον διότι είναι σαρκικοί οι άνθρωποι, σημαίνει δεν θα γίνουν ποτέ πνευματικοί άνθρωποι. Έτσι, φτωχέ μου άνθρωπε, φτωχέ μου χριστιανέ, θα λέγαμε σε όλους τους αιώνες και σε όλες τις εποχές, φτωχέ μου χριστιανέ, στο τέλος τι επέτυχες? Να μην έχεις το πνεύμα το Άγιον. Και άμα δεν έχεις το πνεύμα του Άγιον, δεν έχεις τίποτα. Δεν έχεις τίποτα. Αυτή είναι η κατάσταση. Σας παρακαλώ, το πρακτικό συμπέρασμα, και τι μιλήσαμε σήμερα, μόνο Αδάμ δε έγνω. Μόνο αυτό είπαμε, τίποτα άλλο. Σας είπα, θα σας δώσω μια μικρή γεύση. Μόνο τίποτα άλλο. Αυτό δεν το λέμε σαν ένα πρακτικό συμπέρασμα για να καταλάβουμε τώρα εκείνο το άλλο που λέγει ο Απόστολος Παύλος
στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του στο 7ο κεφάλαιο. Είδε έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες. Είδε χρώμενοι το κόσμο ως μη καταχρώμενοι. Είδε αγοράζοντες ως μη κατέχοντες. Τι κάτι άλλο λέει. Τι κάτι ακόμη λέει. Δεν είναι ένα τέταρτο. Δεν θυμόμαι ακριβώς. Μην το κλείνω. Δεν πειράζει. Δηλαδή, αγόρασες πράγματα. Μη λες είναι ιδιοκτήτης τέλειος και πλήρης. Ως μη κατέχοντες. Παντρευτείς. Μη πεις η γυναίκα μου το άπαν. Τι το πεις αυτό κάνω. Μη κάνεις σκοπό τη ζωή σου την γυναίκα. Όπως ναι, η δεχόμενη το κόσμο μη καταχρώμενη. Μη κάνεις σκοπό του γάμου σου, τη ζωή σου των γάμων. Όπως μη κάνεις και σκοπό τη ζωή σου τα χωράφια και τα κτήματα και τα χρήματα. Οι δε χρώμενοι τον κόσμο ως μη καταχρώμενοι. Αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τον κόσμο τον κόσμο ως μη καταχρώμενοι. Βεβαίως θα παντρευτώ. Βεβαίως θα έχω μια περιουσία. Βεβαίως θα μπω στο αυτοκίνητο. Βεβαίως θα μπω και στο αεροπλάνο. Βεβαίως θα στρίψω το κουμπί εκεί να ανάψω το ηλεκτρικό. Τι κάνω. Χρήση του κόσμου τούτου. Αλλά δεν είναι τίποτα από όλα αυτά όμως ο σκοπός της ζωής μου και ο σκοπός της υπάρξεώς μου. Ο σκοπός της υπάρξεώς μου είναι να ξαναβρεθώ εις την Βασιλεία του Θεού. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μου. Είναι δε πολύ οδυνηρών και πολύ λυπηρών όταν βλέπει κανείς ανθρώπους να καταφέρονται τώρα χριστιανούς μας που ακούνε λόγω Θεού, που εξομολογούνται, που κοινωνούν, να καταφέρονται εναντίον της αγαμίας και της ταπεινίας, εκείνης η οποία είναι εκουσία, θεληματική, όχι το φαινόμενο του γεροντοκορισμού, της θεληματικής αγαμίας, της αφιερώσεως. Που τι είναι τώρα η αγαμία? Αυτή η αγαμία δεν είναι τίποτα άλλο παρά, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, τι είναι η ελπίδα. Ακούστε τι λέγει ο Απόστολος Παύλος. Είναι η χαρά πριν από τη χαρά. Λέει η ελπίδη χαίρονται. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι λοιπόν η ελπίδα? Είναι η χαρά πριν από τη χαρά. Τι είναι τώρα η αγαμία στην παρούσα ζωή? Η θεληματική, εκείνη που θα είναι η αφιέρωση, εκείνη που θα είναι, όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, η στιμή του σώματος του Χριστού. Τι είναι αυτό? Είναι η Βασιλεία του Θεού πριν τη Βασιλεία του Θεού. Είναι ένα ερχομός της Βασιλείας του Θεού πριν έρθει ακόμη η Βασιλεία του Θεού. Είναι μία πρόγευση πριν από τη γεύση. Είναι θεμελιώδου σημασία. Και το κατάντημα των χριστιανών μας, όταν αυτά τα Άγια, τα Όσια, τα Ιερά, τα Υψηλά τα λέγουν ανώμαλες καταστάσεις, τα λέγουν διαστροφές, τα λέγουν ό,τι θέλετε, παίρνουν λάσπη και πετάνε και βρίζουν και φωνάζουν, είναι ή δεν είναι λυπηρό? Είναι ή δεν είναι κατάντημα? Θα μου πείτε, γιατί δεν είναι πιο δυνατά να τα ακούσουν? Το δυστύχημα είναι τώρα και εδώ. Δεν είναι ότι θα μπορούσαμε να τα πούμε πιο δυνατά, θα τα πούμε και στο ραδιοφωνικό σταθμό να τα ακούσουν από τα ραδιοφωνά τους. Δεν θέλουν οι άνθρωποι να τα ακούσουν. Αυτό δά το τελευταίο είναι το χειρότερο πάντων. Αυτό το τελευταίο εγγίζει, ας το πω έτσι, γιατί πολλές φορές έχουμε επιστροφές και μετάνοιες των ανθρώπων, αυτό το τελευταίο, το ότι δεν θέλουν οι άνθρωποι να τα ακούσουν, αυτό το τελευταίο, αγαπητοί μου, εγγίζει τα όρια της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος ως κατάσταση αναισθησίας και αμετανοησίας. Αλλά ας κλείσουμε εδώ. Θα παρακαλέσω
επειδή λέμε μερικά ασυνήθη πράγματα, αυτά που βγαίνουν έξω από εκείνα που ξέρουμε. Θερμά θα σας παρακαλέσω, ιδίως τους αδελφούς που έρχονται για... είναι καινούργιοι. Είναι καινούργιοι. Μη σκανδαλίσετε με αυτά, διότι υπάρχει κίνδυνος να χάσετε πολλά πράγματα. Αλλά εδώ να παρακαλάμε τον Θεό να μας δίνει διόπτρες, να μπορούμε να δούμε τα πράγματα όπως είναι. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος αγωνίστηκε και αγωνίζεται και θα αγωνίζεται μέχρι που υπάρχει πάνω στην επιφάνεια της γης να αποκτήσει την γνώση των όντων. Όντως, την γνώση των όντων, όντως, δηλαδή όπως τα όντα είναι. Λοιπόν, αυτά είναι όντα, είναι πραγματικότητες. Να παρακαλάμε τον Θεό να μας ανοίγει τα μάτια να βλέπουμε την πραγματικότητα, τα όντως όντα και όχι τα φαινομενικώς όντα, διότι τα φαινομενικώς όντα είναι φευγαλαία, είναι σκιές, παρέρχονται. Το είπε ο Πλάτων, αγαπητοί μου, που είναι ειδωλολάτρης. Δεν το λέει κανένας χριστιανός, το λέει ο Πλάτων που είναι ειδωλολάτρης και προχριστιανός, ότι είναι σκιές τα φαινόμενα, τα γεγονότα. Όλα αυτά θα τα δούμε μόνο με τα μάτια του Ευαγγελίου, του Λόγου του Θεού. Και όταν βαθύνουμε, τότε θα συμβεί με εμάς εκείνο που λέει δια τον Σαούλ η Αγία Γραφή, όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιον, τον νίγησε, έγινε άλλος άνθρωπος. Και εμάς όταν μας αγγίσει το Πνεύμα το Άγιον και θα δούμε αυτά τα πράγματα, τότε θα αποκτήσουμε άλλες οπτικές γωνίες των πραγμάτων του κόσμου τούτου και θα έχουμε γίνει άλλοι άνθρωποι. Φυσικά οι άνθρωποι δεν θα μας καταλαβαίνουν, αλλά αυτό δεν έχει και πολύ σημασία. Όπως ακριβώς, αγαπητοί μου, μέσα στον κόσμο ζουν και οι επιστήμονες και αυτοί ξέρουν πολλά πράγματα ενώ οι άλλοι δεν ξέρουν. Έτσι και εδώ οι χριστιανοί ξέρουν πολλά πράγματα, είναι άλλοι άνθρωποι, οι άλλοι δεν ξέρουν. Και βέβαια, επειδή οι άλλοι δεν ξέρουν, πάντα θα κατηγορούν, πάντα θα προσβάλλουν και θα φτάνουν ακόμη και να διώκουν. Δεν έχει σημασία. Εγώ ας διώκομαι, αρκεί να έχω την γλυκή ανεγνώση των όντων και μου είναι αρκετό. Θα το πάλι μια φορά. Εγώ ας διώκομαι, ας δυσφημίζουμε και ό,τι άλλο θα θέλει να μου κάνει ο κόσμος. Όταν λέω εγώ, προσωποποιώ τα πράγματα, είστε και εσείς μαζί. Αρκεί να έχω την γλυκή αναγνώση των όντων και να ξέρω τα όντα όντως και μου είναι επαρκέστατο. Και τίποτα άλλο δεν θέλω. Ο Διογέννης, επειδή τέχνει τον ολότερος είπε, άρχιζε να βλέπει τα πράγματα αλλιώτικα, του ήταν αρκετό να έχει ένα πιθάρι και για κύπελο τη φούρτα του να πίνει νερό. Του ήταν αρκετό. Γιατί? Διότι όλα τα είδε σχήματα και είδε ότι δεν έχουν καμία σημασία και αξία. Δεν θέλω να πω να μπούμε και να κατοικήσουμε, αγαπητοί μου, σε ένα πιθάρι. Ο Λόγος του Θεού μας λέει «Η δεχρώμενη το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενη», απλώς τίποτε άλλο. Αλλά να μην κολλάμε στα πράγματα του κόσμου τούτου. Και τότε πραγματικά θα έχουμε γίνει άλλοι άνθρωποι. Ας είναι το σύνθημά μας για όλη τη χρονιά αυτό το τελευταίο που είπαμε. Με τη βοήθεια των θεμάτων και των εδώ και των εκεί στον Άγιο Αγίλιο και όπου ακούμε, αλλού ακούμε Λόγο Θεού, ή όταν διαβάζουμε, το σύνθημά μας φέτος με τη βοήθεια του Θεού να είναι αυτό: να γίνομαι άλλοι άνθρωποι. Σας εύχομαι καλή χρονιά.